Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ευκαιρία να απασχοληθούν ανοίγοντας τη δική τους επιχείρηση έχουν 10.000 άνεργοι ηλικίας 18 με 66 ετών μέσω του νέου προγράμματος προώθησης της αυτοαπασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών που δρομολογεί ο ΑΕΔ. Μέσω του προγράμματος οι άνεργοι θα επιδοτούνται με ποσά που θα φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ προκειμένου να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα έχει τρία στάδια: ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής, αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει συγκεκριμένων κριτήριων και έλεγχος από ειδικά κλιμάκια του ΑΕΔ αν πληρεί τους όρους του προγράμματος προκειμένου να λάβει το ποσό. Την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πάνω από 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα έχουν μέσα στους επόμενους μήνες τη δυνατότητα να εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά, ενώ online θα ενημερώνουν και τα φορολογικά τους βιβλία. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΔΕ θα επιχειρήσει να βάλει τέλος στα εικονικά παραστατικά, τα οποία προκαλούν τεράστια ζημιά στα δημόσια έσοδα, καθώς επηρεάζουν το ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το βλέμμα της στο εξωτερικό διατηρεί Actor, καθώς τα νέα έργα στη χώρα μας παραμένουν περιορισμένα. Η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, διεκδικώντας ένα σημαντικό έργο στη Ρουμανία, την επέκταση της πράσινης γραμμής του μετρό της Ντόχα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ένα κομμάτι από μια πίτα έργων συνολικού ύψους πλέον 3 δισεκατομμυρίων στο Κατάρ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Actor, Αλέξανδρος Έξαρχος, εκτιμά ότι το 2019 θα είναι κερδοφόρο μετά τις σημαντικές ζημιές που καταγράφηκαν τα προηγούμενα έτη και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και τις οποίες ο ίδιος απέδωσε στην έλλειψη ενεργούς διοίκησης. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημείο άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 840,57 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,64% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.